με μια ευρύτερη πολιτική τοποθέτηση. Αυτό το οποίο βλέπετε και εδώ πέρα στην Κρήτη είναι η αντίληψή μας για την εφαρμοσμένη πολιτική. Η κυβέρνησή μας δεν θα κουραστεί να αντιμετωπίζει προβλήματα στην πράξη, να σχεδιάζει το μέλλον με αισιοδοξία, αλλά και με την τεχνοκρατική επάρκεια που η συγκρότηση ενός τέτοιου σχέδιου απαιτεί. Και καθώς πλησιάζουμε σιγά σιγά προς τις εκλογές οι οποίες θα γίνουν κάποια στιγμή την Άνοιξη, νομίζω ότι οι εκλογές που οι πολίτες έχουν μπροστά τους είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Μπορούμε να μιλήσουμε για το μέλλον ή μπορούμε να βουλιάξουμε τη χώρα στην τοξικότητα, στο διχασμό και στην πόλωση. Πληροφορήθηκα ότι ο κ. Τσίπρας μόλις κατέθεσε υπόσταση δυσπιστίας στη Βουλή κατά της κυβέρνησης, καλοδεχούμενη την πρόταση. Η αλήθεια είναι ότι τον προκαλούσα πολλούς μήνες να το κάνει. Αποφάσισα να το κάνει τώρα, λίγο πριν τις εκλογές, μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία. Όχι μόνο να επιβεβαιώσουμε τη συνοχή της κοινωνικής μας ομάδας, αυτό είναι δεδομένο, αλλά κυρίως να συγκρίνουμε πεπραγμένα τετραγιών. Εγώ δεν επιθυμώ την σύγκρουση, επιδιώκω τη σύγκριση. Ελάτε να συγκρίνουμε λοιπόν τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα στα χρόνια και τι κάναμε εμείς. Νομίζω ότι θα είναι αρκετά καταλυτική αυτή η σύγκριση. Θα μας δοθεί η ευκαιρία να την κάνουμε στη Βουλή τις επόμενες μέρες, να μιλήσουν οι υπουργοί για το έργο τους και βέβαια θα μιλήσουμε και για τα θέματα του κράτους δικαίου. Γιατί και εκεί δεν πρέπει να ξεχνάμε όσα έγιναν την περασμένη τετραετία. Είμαστε λοιπόν απολύτως έτοιμοι για αυτή τη μεγάλη κοινοβουλευτική μάχη και εύχομαι και ελπίζω οι πολίτες να προσπεράσουν από τον έφος της τοξικότητας του έτσι πολύ πολλωμένου πολιτικού λόγου και τελικά να αντιληφθούν ποιοι είναι αυτοί που μπορούν πραγματικά να τους μιλήσουν για το μέλλον τους. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει αυτή τη σύγκρουση γιατί δεν έχει προτάσεις για το μέλλον της χώρας και γιατί ταυτόχρονα δεν μπορεί να μιλήσει για το παρελθόν της χώρας, διότι δεν θέλει κανείς από το ΣΥΡΙΖΑ να θυμηθεί τα 4 χρόνια της δικιάς του διακυβέρνησης. Θα έχουμε λοιπόν ευκαιρία να πούμε και παραπάνω σήμερα το βράδυ στην πολιτική ομιλία την οποία θα κάνουμε και από αύριο θα είμαστε στη Βουλή και την Παρασκευή θα ξαναπάρουμε ψήφο εμπιστοσύνης.